Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για την υπηρεσία iStaging.com, η οποία σας επιτρέπει πρώτον να καταγράψετε και να παρουσιάσετε σε 360 μοίρες αντικείμενα και διάφορους χώρους παύλα δωμάτια χρησιμοποιώντας το smartphone σας, και δεύτερον σας επιτρέπει να διακοσμήσετε τα δωμάτια σας με διάφορα αντικείμενα με τη βοήθεια της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας του smartphone σας. Πριν ξεκινήσω εδώ να σας δείχνω τα διάφορα πακετάκια που μου έχουν στείλει, ας απαντήσουμε πρώτα στο σημαντικότερο ερώτημα για μένα. Για ποιον είναι αυτή η υπηρεσία και εάν χρειάζεται να επενδύσουμε χρήματα για να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες λειτουργίες. Η υπηρεσία λοιπόν είναι ιδανική για φωτογράφους, σχεδιαστές δωματίων, ξενοδόχους για την παρουσίαση των δωματίων, εταιρείες λιανικής πώλησης για την παρουσίαση του μαγαζιού τους κλπ. Η υπηρεσία είναι δωρεάν για όλους, αλλά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πιο επαγγελματικά, να το πω έτσι, τη δουλειά σας, θα πρέπει να επενδύσετε κάποια χρήματα. Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα θα βρείτε στο iStaging.com. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας παρουσιάσω πώς ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εικονικό tour 360 μοιρών με την βοήθεια του κινητού μας, και σε αυτό θα βοηθήσουν τα εξαρτήματα που μου έχουν στείλει από το iStaging.com και τα οποία βλέπετε και κρατάω στα χέρια μου. Πρέπει να αναφέρω πως τα εξαρτήματα διατίθενται δωρεάν μόνο σε όσους διαλέξουν ένα από τα πακέτα με πληρωμή. Πριν τα ανοίξουμε, πάμε λίγο να δούμε ένα από τα samples της υπηρεσίας για να δείτε το αποτέλεσμα που μπορούμε να πετύχουμε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία των 360 μοιρών ή αλλιώς όπως την ονομάζουν Virtual Tour. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό μας στα χέρια μας, η υπηρεσία δουλεύει και μέσω του κινητού. Μπορούμε να πάμε στο iStaging.com και να διαλέξουμε τα διάφορα samples που έχει. Ένα από αυτά, όπως βλέπετε, το έχω ανοίξει και εγώ. Μας δείχνει ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και ουσιαστικά μπορούμε να περιηγηθούμε σε 360 μοίρες, όπως βλέπετε, και να δούμε το δωμάτιο, όπως να δούμε και τα επιμέρους δωμάτια τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό εδώ το βελάκι το οποίο βλέπετε, όπου εάν πατηθεί βλέπετε ότι πηγαίνουμε μέσα στο δωμάτιο αυτό που είναι ουσιαστικά το μπάνιο, και μπορούμε και εδώ πέρα να δούμε σε 360 μοίρες το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το γυροσκόπιο του κινητού μας, έτσι ώστε να δούμε αριστερά και δεξιά, όπως και πάνω βλέπετε ότι αλλάζει ανάλογα το που γυρνάω το κινητό μου. Στα δεξιά βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές, για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε share το συγκεκριμένο στο Facebook, στο Google Plus, στο Twitter. Από εδώ μπορούμε να περιηγηθούμε πιο γρήγορα πατώντας τα διάφορα σημεία τα οποία είναι ήδη προκαθορισμένα μέσα από την υπηρεσία. Βλέπετε ότι μπορώ να περιηγηθώ και να πάω στο hallway, να δω εδώ πέρα πώς ακριβώς είναι, έξω από το δωμάτιο δηλαδή. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να μπω στο lobby του ξενοδοχείου και πάλι να δω και σε αυτό το σημείο τι γίνεται, και ούτω καθεξής. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, έτσι ώστε να σας δείξω με αυτά εδώ τα εργαλεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου πώς θα μπορέσετε να το πετύχετε και εσείς μέσα από την υπηρεσία. Δύο είναι λοιπόν τα αντικείμενα τα οποία θα πάρετε δωρεάν εφόσον επιλέξετε κάποιο από τα πακέτα τα οποία είναι με πληρωμή. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτό εδώ. Το αφήνω λίγο στην άκρη αυτό και πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει μέσα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πρώτο από τα αντικείμενα το οποίο θα χρησιμοποιήσετε. Είναι ένας φακός 720 μοιρών, το οποίο πηγαίνει και μπαίνει στο πίσω μέρος του φακού που έχουμε στο κινητό μας. Θα σας δείξω ακριβώς πώς λειτουργεί. Έχει μαζί ένα πανάκι, το οποίο τα αφήνουμε στην άκρη, μαζί με τη θικούλα του, για να το παίρνετε μαζί σας, και πάμε λίγο να το χρησιμοποιήσουμε, να δούμε λίγο πώς ακριβώς δείχνει και να σας δείξω και πώς μπαίνει πάνω στο κινητό μας. Πάμε λίγο τώρα να τοποθετήσουμε το φακό που βλέπετε πάνω στο κινητό. Είναι απλό, ανοίγουμε κάπως έτσι, ανοίγει σαν μανταλάκι και πηγαίνουμε και τοποθετούμε σε αυτό το σημείο το κινητό μας και από την άλλη μεριά πηγαίνουμε και κλείνουμε έτσι ώστε να πάει και να κάτσει ακριβώς. Θέλει λίγο έτσι να το τσεκάρετε με το μάτι, θα το βρείτε. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τη διαφορά που κάνει στο μπροστά μέρος, στην κάμερα ουσιαστικά, να δούμε πώς φαίνεται. Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται, πάμε να το βάλουμε λίγο καλύτερα, να κάτσει λίγο καλύτερα εδώ. 720 λοιπόν οι μοίρες μας, βλέπετε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Εάν το βγάλω θα δείτε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, διότι κάνει όντως δουλειά το συγκεκριμένο εργαλείο. Πάμε να το ξαναβάλουμε και επανερχόμαστε και πάλι βλέπετε πως φαίνεται μεγάλη διαφορά, γίνεται αμβλιγόνιος ο φακός. Και πάμε λίγο στο δεύτερο πακετάκι, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που θα κάνει όλη τη δουλειά έτσι ώστε να καταγράψουμε σε 360 μοίρες το χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Μέσα στο πακέτο λοιπόν υπάρχει αυτό εδώ το Rotator, το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε 360 μοίρες με το κινητό μας. Θα σας δείξω πώς λειτουργεί ακριβώς. Στο κάτω μέρος βλέπω ότι υπάρχει και ένα σημείο που μπορεί να πάει να δέσει πάνω σε κάποιο τρίποδα, βολικό αυτό, διότι μπορούμε να το βάλουμε πάνω στο τρίποδα μέσα στο κέντρο του δωματίου και να γυρίζει γύρω γύρω και να βγάζει, να δημιουργεί ουσιαστικά το virtual tour. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, διότι εάν πάμε να το κάνουμε με το χέρι μας, το χέρι μας δεν είναι καθόλου σταθερό και ουσιαστικά με αυτό εδώ μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την εικόνα έτσι ώστε να μην υπάρχουν εναλλαγές όσον αφορά το ύψος που πάει να γράψει, διότι εκεί θα υπάρχουν διάφορα artifacts τα οποία θα δυσκολέψουν ουσιαστικά την παρουσίαση του δωματίου. Βάζουμε λοιπόν το κινητό μας επάνω έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί, όπως βλέπετε είναι λίγο στραβά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει από το πίσω μέρος εδώ πέρα ένα σημείο που μπορούμε να τοποθετήσουμε σε ευθεία γραμμή το κινητό μας για να γράφει σωστά. Είναι σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστή δουλειά. Εάν πάμε να γράψουμε δηλαδή με το χέρι, ουσιαστικά με το χέρι δεν υπάρχει σταθεροποίηση, άρα δύσκολα θα γράψουμε σωστά σε 360 μοίρες. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς είναι από αυτό το σημείο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και έτσι, να το βάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε όρθια γραμμή. Βλέπετε, και ουσιαστικά αυτό που κάνει το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι να περιστρέφεται 360 μοίρες και να καταγράφει ουσιαστικά το χώρο μέσω του κινητού. Και εδώ πέρα αυτό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως stand. Σας δείξω τώρα. Στο κάτω μέρος μπορούμε να το κουμπώσουμε έτσι ώστε να κάτσει επάνω. Εδώ πέρα το κουμπώνουμε, το βάζουμε στη σωστή θέση που θέλουμε και το τοποθετούμε κάπως έτσι. Είναι ένα stand το οποίο μπορεί να κάτσει όμορφα και ωραία ο rotator και να κάνει τη δουλειά του. Από αυτό το σημείο έχουμε το κουμπάκι on και off εδώ, και κάπου εδώ πάμε να κάνουμε ένα βίντεο 360 μοιρών και να δούμε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να σετάρετε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή VR Maker, όπως βλέπετε, η οποία είναι διαθέσιμη και για iOS και για Android. Αφού την κατεβάσετε θα πρέπει να την ανοίξετε και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα ένα λογαριασμό μέσω Facebook, έχει αντίστοιχα επιλογή, και μετά να την ανοίξετε για να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε το VR Tour. Θα σας βγάλει ένα τέτοιο μενού, στα δεξιά είναι το προφίλ μου, βλέπετε εδώ πέρα, και αριστερά εδώ πέρα θα σας βγάλει το μενού. Ερχόμαστε λοιπόν στο Create Live Tour και δίνουμε μία ονομασία έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το tour μας, και μετά πατάμε πάνω στο tour και πατάμε στο πάνω μέρος το κουμπάκι Συν. Σε αυτό το σημείο θα μας ζητήσει ουσιαστικά να επιλέξουμε στο κάτω μέρος τι ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θα βάλω το Rotator. Ουσιαστικά μας λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να κάνουμε pair το Rotator με την εφαρμογή, άρα πρέπει να ενεργοποιήσω το Bluetooth. Αφού λοιπόν κάνουμε το pair μεταξύ του κινητού και του περιστροφέα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε, να έρθουμε κάτω στο Rotator και να πατήσουμε το κουμπάκι και θα αρχίσει, όπως βλέπετε, να περιστρέφεται και να δημιουργεί ουσιαστικά ένα virtual tour. Όπως βλέπετε είναι πολύ απλό να δημιουργήσουμε ένα virtual tour, βοηθάει ο περιστροφέας όπως είδατε και η εφαρμογή, συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν τη δουλειά έτσι όπως πρέπει. Και πάμε τώρα να δώσουμε σε όλους το virtual tour το οποίο δημιουργήσαμε, έτσι ώστε να δείτε και εσείς πώς ακριβώς φαίνεται. Αφού προσθέσετε λοιπόν το virtual tour, μπορούμε τώρα να το μοιράσουμε πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι στο πάνω μέρος, και όπως βλέπετε μας δίνει επιλογές να το μοιράσουμε στο Street View της Google, να το μοιράσουμε μέσω ενός link το οποίο θα δώσουμε σε κάποιον ή μέσω ενός QR code. Για να διαγράψετε τώρα κάποιο από τα VR Tours τα οποία έχετε δημιουργήσει, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε σε αυτό εδώ το σημείο και να πατήσετε Delete Live Tour. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το live tour το οποίο έχετε δημιουργήσει και ουσιαστικά εδώ πέρα να κάνετε διάφορες αλλαγές, editing από το κινητό σας, έτσι ώστε να αλλάξετε κάποια σημεία τα οποία δεν σας αρέσουν. Αν πατήσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το κάτω το κουμπάκι, όπως είδατε, τώρα θα μας ανοίξει ο editor, μέσω του οποίου μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα σημεία όπως είναι το brightness, το contrast, το saturation, το clarity και διάφορα shadows. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε κάποια φίλτρα έτσι ώστε να φαίνεται διαφορετικά, και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το brush να ζωγραφίσουμε ουσιαστικά πάνω στο σημείο το οποίο θέλουμε. Πατάω Χ, ξανά Χ και επιστρέφω πίσω. Εδώ που μπορούμε να κάνουμε το hotspot, να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα hotspot σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να μετακινηθούμε σε ένα άλλο δωμάτιο, μπορούμε από αυτό εδώ το σημείο να δημιουργήσουμε ένα hotspot και να διαλέξουμε το βελάκι το οποίο θέλουμε, όπου θα μας πηγαίνει στο αντίστοιχο δωμάτιο, όπως σας έδειχνα στην αρχή του βίντεο. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το δημιουργήσουμε κατευθείαν από το κινητό. Μία ακόμα επιλογή είναι αυτή στο κάτω μέρος εδώ, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα VR headset έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά το περιεχόμενο, το VR Tour το οποίο δημιουργήσαμε από το headset. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε το κινητό μας μέσα στο headset, όπως βλέπετε, και δημιουργεί την αντίστοιχη λειτουργία αυτόματα, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε μέσω ενός VR headset το συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως βλέπετε αριστερά-δεξιά. Το γυροσκόπιο λειτουργεί κανονικά, το μόνο που μένει είναι να χρησιμοποιήσουμε και να τοποθετήσουμε το κινητό μας σε ένα VR headset. Και αφού είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε με το κινητό μας και την εφαρμογή από το iStaging και τα διάφορα εργαλεία που μας έχουν στείλει, πάμε να δούμε λίγο πώς μπορούμε να συνδεθούμε στο προφίλ μας, να κάνουμε μία περιήγηση στο site της iStaging και να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε στο προφίλ μας από το website μέσα από έναν υπολογιστή. Ξεκινάμε με iStaging.com. Με το που μπαίνουμε στο site βλέπουμε τις υπηρεσίες από το iStaging, Meet Your Augmented and Virtual Reality Platform, ουσιαστικά αυτά που σας έλεγα στην αρχή, όσον αφορά το Augmented Reality και το VR. Turn your smartphone into a VR camera, αυτό που σας έδειξα, και διάφορες άλλες επιλογές εδώ πέρα και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία έχει όσον αφορά την πλατφόρμα της η εταιρεία. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τα Futures, VR Editor, VR Maker, Touring, iStaging App, το Rotator που σας έδειξα, 720 Lens που σας έδειξα και στο βίντεο πριν από λίγο, Subscription Bundles, Live Tour, Service Partners, Dashboard και Help Center. Εδώ έχουμε για την εταιρεία Homepage, Manifesto, Locations, Press Room, Blog, Partner Program και Contact Us. Εδώ έχουμε διάφορα samples. Ένα από αυτά σας τα έδειξα από το κινητό. Στα δεξιά μας εμφανίζεται και μήνυμα, έτσι ώστε αν χρειάζομαστε κάτι να ρωτήσουμε. Υποστήριξε λοιπόν live tour μέσα από την πλατφόρμα. Μπορείτε και από εδώ πέρα να ανοίξετε κάποια από αυτά και να τα τσεκάρετε πώς ακριβώς δουλεύουν και πώς ακριβώς μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να το δείτε και από τον υπολογιστή. Κάποια είναι μάλιστα από DSLR, κάποια είναι από iPhone, από κινητά και διάφορα άλλα τα οποία, όπως βλέπετε, μας δείχνουν αντίστοιχα σημεία. Π.χ. εδώ πέρα μας δείχνει ένα αυτοκίνητο πως είναι το εσωτερικό του. Εδώ βλέπουμε ένα από τα landmarks στο Παρίσι, το Yota και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως είπαμε, μπορείτε να δείτε κάποια από τα VR τα οποία έχουν δημιουργηθεί και να πάρετε και εσείς ιδέες πώς να δημιουργήσετε το δικό σας. Πάμε στο support, όπου εδώ ουσιαστικά είναι η υποστήριξη για τα διάφορα εργαλεία και για τις διάφορες εφαρμογές, για το λογαριασμό σας αν χρειάζεται κάτι. Και πάμε πάλι πίσω. Pricing, εδώ πέρα είναι όσον αφορά τα πακέτα, τι περιλαμβάνεται στο κάθε πακέτο, μπορείτε να τα δείτε συγκεκριμένα. Και τέλος πηγαίνουμε στο login, όπου ουσιαστικά είναι το iStaging Portal, το οποίο έχω ήδη ανοίξει και έχω κάνει ήδη login, όπως σας έχω πει συνδέομαι με το Facebook. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε το προφίλ σας στα αριστερά, να αλλάξετε το password σας, να διαλέξετε κάποιο plan, κάποιο πακέτο και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κάποια analytics από τα live tours. Βέβαια, όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο plan, το οποίο είναι το free, δεν υποστηρίζει τα analytics. Και εδώ πέρα πάνω δεξιά έχουμε το VR Editor. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Μας δείχνει λοιπόν το συγκεκριμένο VR Tour το οποίο δημιουργήσαμε πριν. Από εδώ πέρα έχει τις επιλογές Share, Copy, Delete και Preview. Πατώντας πάνω σε αυτό μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά του, να βάλουμε ένα description, να βάλουμε μια μουσική να παίζει. Εδώ μπορούμε να ενεργοποιήσουμε Custom Options, εάν κάνετε upgrade στο πακέτο το οποίο είναι με πληρωμή. Και διάφορες άλλες επιλογές, μπορείτε να παραμετροποιήσετε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ το σημείο μπορείτε να κάνετε manage τους visitors, όπου ουσιαστικά μπορείτε να δείτε πόσα likes είχατε, πόσα views, πόσα comments. Εδώ έχει Manage Groups, μπορείτε να δημιουργήσετε groups από διάφορα έτσι live tours τα οποία θέλετε να κάνετε. Εδώ έχει το Marker Editor, ουσιαστικά ένας editor για να πειράξουμε το βίντεό μας, το VR ουσιαστικά βίντεο. Add Panoramas, μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά και Panoramas εδώ πέρα από το κινητό μας. Και τέλος έχουμε το Tour Ring App, το οποίο είναι σε beta μορφή από ό,τι βλέπετε και είναι ένα Immersive Interaction Tool. Έτσι όπως είμαστε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε share το live tour μας, ουσιαστικά με αυτήν εδώ την διεύθυνση. Μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή, να τη δώσουμε σε κάποιον και μέσα από το browser του ή μέσα από το κινητό του ουσιαστικά να δει το περιεχόμενο το οποίο δημιουργήσαμε, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε τον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Μπορούμε λοιπόν με το ποντίκι να περιηγηθούμε. Είναι κάτι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από το κινητό μας. Μπορούμε να κάνουμε full screen από εδώ, να το κάνουμε share και τέλος να δούμε το information. Και κάπως έτσι μπορείτε να παρουσιάσετε ένα VR tour του χώρου του οποίου θέλετε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο και να το παρουσιάσετε σε κάποιον από τον υπολογιστή του είτε από το κινητό του τηλέφωνο. Κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία iStaging που μας έστειλε και μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όσοι θέλετε να μας βοηθήσετε, θα αφήσω από κάτω ένα link το οποίο ουσιαστικά είναι affiliate και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία τους. Και ως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι μου, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.